Τα χέρια μου κρατάω το Vero G8i, ένα καινούριο τάμπλετ από την Octabit. Η Octabit είναι μια ελληνική αντιπροσωπεία και έχει εδώ και 2-3 χρόνια στην αγορά τα τάμπλετ που ονομάζονται Vero. Το Vero G8i είναι ένα από αυτά, ένα κλασικό 8 inch τάμπλετ, όπω μπορείτε να το δείτε, το κρατάω στα χέρια μου, είναι αρκετά μικρό σε διαστάσει. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, δηλαδή ότι είναι πολύ μικρό και πάρα πολύ λεπτό. Το πάχο είναι λίγο πάνω από 7 χιλιοστά. Βλέπετε το δάχτυλό μου είναι διπλάσιο από το πάχο του τάμπλετ. Και όσοι έχετε δει το iPad mini, μοιάζει πάρα πολύ σε αυτό ουσιαστικά του είναι παρόμοια με αυτές του iPad mini και μάλιστα είχα μία generic fit θήκη για το iPad Mini και δεν έβαλα αυτό μέσα και χωράει μια χαρά. Απλά δεν ταιριάζουν οι τρύπε για τα πλήκτρα. Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία. Το μέγεθο λοιπόν είναι το αντίστοιχο του iPad Mini. Το κόστο του συγκεκριμένου tablet είναι 180 ευρώ και τρέχει Android έκδοση 4,2. Φυσικά έχει ελληνικά, έχει τα πάντα όλα πάνω. Ε, Όπω μπορείτε να δείτε, το περιθώριο γύρω από την οθόνη είναι πάρα πολύ μικρό, έτσι, ελάχιστο, ειδικά δεξιά-αριστερά. Πάνω και κάτω είναι λίγο μεγαλύτερο, βοηθώντα και αυτό ώστε να έχουμε ένα μικρό σε μέγεθο tablet. Η οθόνη του είναι 7,9 inches με αναλογία πλευρών 4 προ 3 και ανάλυση 24x768. Είναι IPS panel, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολύ καλέ γωνίε θέαση. Κάτι που φαίνεται εδώ πέρα και από το βίντεο, γιατί βλέπετε πολύ καλά ότι από, ακόμα και στι 180 μίρε σχεδόν να είναι κανεί, βλέπει μια χαρά από την οθόνη. Έχει πολύ καλά χρώματα και αρκετά υψηλή φωτεινότητα. Απλά επειδή η ανάλυση είναι 1024x768, τα pixels φαίνονται στι γραμματοσυρέ, δεν είναι τόσο ξεκάθαρα όσο σε σχέση με μια ας πούμε, οθόνη η οποία έχει πολύ ψηλότερη ανάλυση. Αυτό δεν είναι πρόβλημα γιατί πάμε το το κόστο είναι χαμηλό, 180 ευρώ. Από εκεί πέρα, αυτό που κάνει το Vero G8i έτσι αρκετά διαφορετικό, είναι εδώ πέρα βλέπουμε και το Vero, είναι το γεγονό ότι έχει επεξεργαστεί Intel. Είναι από τα πρώτα tablet που έχουν επεξεργαστεί Intel. Πρόκειται για έναν άτομο επεξεργαστή ε, τη σειρά που μα έχει δώσει Intel πρόσφατα. Ε, λειτουργεί στα 2 GHz, έχει δύο πυρήνε με 4 θέρε, δηλαδή είναι σαν να έχει 4 πυρήνε, συνοδεύεται από 1 GB μνήμη και αυτό που καταφέρνει είναι να έχει πολύ γρήγορη έτσι, απόκριση το λειτουργικό. Βλέπετε ότι δουλεύει μια χαρά χωρί το παραμικρό πρόβλημα, δεν υπάρχουν Καθυστερήσει. Ε, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να φορτώσουμε, δουλεύουν όλα μια χαρά. Ε, και αυτό ε, το καταφέρνει επειδή ο επεξεργαστή είναι κοινό τη Αρκιδονική, πολύ χαμηλή κατανάλωση υψηλών επιδόσων, ε, χωρί μάλιστα να κοστίζει πολλά χρήματα. Με τα μέσα που έχουμε κάνει, ε, δείχνει ότι ο επεξεργαστή είναι αρκετά γρήγορο. Ακόμα και το υποσύστημα γραφικών είναι αρκετά γρήγορο. Και μάλιστα θα βάλουμε λίγο λιγάκι ένα παιχνιδάκι εδώ πέρα, ελπίζω να φορτώσει, να κλείσω λίγο τον ήχο. Ε, το Plants vs. Zombies, έτσι για να του ρίξουμε μια ματιά, για να δείτε πόσο καλά α, παίζει. Και όσο φορτώνει το Plants vs. Zombies, μπορείτε να δείτε εδώ πέρα ακριβώ κάτω από την οθόνη τα εξτρά πλήκτρα που έχει βάλει εδώ πέρα στο λειτουργικό η εταιρεία. Είναι τα κλασικά back, home και menu. Ε, δεν υπάρχουν φυσικά πλήκτρα, είναι αυτά τα τρία. Και πλέον ε, δεξιά υπάρχουν άλλα τρία έτσι, ε, touch πλήκτρα. Αυτό που τραβάει screenshot επί τόπου, screenshot εδώ πέρα στην οθόνη με το που το πατάμε και το αποθηκεύει, βλέπετε. Και εδώ πέρα είναι για την αυξομοίωση της έντασης του ήχου, δουλειά που μπορούμε να κάνουμε και με τα hardware πλήκτρα που βρίσκονται στην πάνω δεξιά πλευρά. Και έτσι για να ρίξουμε μια ματιά, πάμε και σε μια πίστα έτσι να δείτε πως παίζει το Plants vs Zombies, παίζει πάρα πολύ καλά, χωρίς πρόβλημα, κάτι που ας πούμε για παράδειγμα δεν συμβαίνει με τον Galaxy, ε, το Galaxy, το Note 8 της ε, Samsung. Ε, ωραία, okay, ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη πάμε να μιλήσουμε και λίγο για κάποια τελευταία τεχνικά χαρακτηριστικά. Ε, έχει 16 GB αποθηκευτικού χώρου ε, τα οποία μπορούν να επεκταθούν με κάρτες μνήμης microSD. Εδώ πέρα μπαίνουν microSD μνήμες, έτσι. Ε, φορτίζει μέσω USB εδώ πέρα είναι η θύρα η οποία είναι και OTG συμβατή, το οποίο σημαίνει ότι με το καλωδιάκι που είναι μέσα μπορούμε να συνδέσουμε σκληρό δίσκο ή κάποιο φλασάκι εξωτερικό ή κάποια κάρτα SD για να έχουμε περισσότερο αποθηκευτικό χώρο και η αυτονομία της συσκευής βρίσκεται γύρω στις 4 με 6 ώρε αναλόγω με την χρήση. 6 ώρε έτσι με φυσιολογική χρήση, 3 με 4 άμα παίζετε πάρα πολλά παιχνίδια. Ε, όλα αυτά σε μια τιμή όπω είπαμε πολύ καλή, με πολύ καλή ποιότητα κατασκευή. Ε, κάτι που εγγυάται και η ίδια η Intel, γιατί ε, επειδή βάζουν του επεξεργαστέ τη μέσα η Octabit με στα Vero Tablet, δηλαδή η ουσιαστικά η εταιρεία που το κατασκευάζει, η Intel είναι πολύ κοντά στην όλη διαδικασία κατασκευή, ούτω ώστε να εγκρίνει κάθε βήμα και να έχουμε τελικά ένα tablet το οποίο είναι πολύ ποιοτικό, με καλέ επιδόσει, καλή οθόνη ε, και αρκετά οικονομικό. Αυτό είναι το Vero G8i, είπαμε κυκλοφορήσει σε διάφορα καταστήματα στην τιμή των 180 ευρώ.